Έχει ανοίξει η Λίνα και επί τη ουσία είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουν χιλιάδε οφειλέτε που είχαν μία ρύθμιση στην εφορία, η οποία δεν έχει καταπέσει εντελώ, αλλά έχει επί τη ουσία χαθεί είτε επειδή δεν πλήρωσαν δύο ή περισσότερε δόσει, είτε για διαδικαστικού λόγου τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η νέα αυτή λοιπόν ευκαιρία απευθύνεται σε 233.000 οφειλέτε, οι οποίοι έχουν μία ρύθμιση που, είναι, που, δεν έχει εντελώ χαθεί, αλλά επί τη ουσία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί πλέον. Πρόκειται για ρυθμίσει οι οποίε είναι, είτε είναι στι 24 και τι 48 δόσει ή και στι 72, 100 ή 120 δόσει. Δηλαδή, πιάνει όλη τη βεντάλια των ρυθμίσεων, Λίνα. Ποια είναι η προπόθεση, Είναι μία και μοναδική. Να μπουν οι φορολογούμενοι μέσα στην πλατφόρμα τη ΑΔΕ και να πληρώσουν το νέο ληξιπρόθεσμο που του βγάζει η εφορία μέχρι να ψηφιστεί και να δημοσιευθεί σε φίλο εφημερίδα κυβερνήσεω ο νόμο. Την Πέμπτη ψηφίζεται ο νόμο. Ε, θέλει και μία-δύο μέρε να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Άρα πρέπει αυτέ τι μέρε, Τώρα έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Στην ιστοσελίδα της αδέ θα βρουν οι φορολογούμενοι το τι χρωστάνε. Πρέπει να σπεύσουν να πληρώσουν αυτό το ναι. νέο ποσό που χρωστάνε για να μπορέσουν να αναβιώσουν τη ρύθμισή τους. Δεν θα δοθεί άλλη ευκαιρία, Λίνα. Όπως πάντα στο ημερησία.gr e μπορούν να δουν τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν σωστά τη νέα οφειλή τους. Σε ευχαριστώ πολύ.